αφομοιώσουν στο Ερμιτάζ. Το απέραν. Για να δώσουν το αναγκαίο εσωτερικό έρισμα στους ανθρώπους. Να δούμε λοιπόν τι γίνεται με όλα αυτά. Θα συνδεθούμε αμέσως με το γραφείο του Διευθυντή της Ασφάλειας Αττικής, του κ. Δημήτρη Αποστολόπουλου. Στο στούντιο του Συντάγματος είναι ο Διευθυντής του Γραφείου Τύπου της Ιεράς Συνόδου, ο κ. Γιάννης Χατζηφώτης. Να συνδεθούμε λοιπόν με το γραφείο του κ. Αποστολόπουλου στην Ασφάλεια Αττικής. Κ. Αποστολόπουλε, καλησπέρα σας. Καλησπέρα σας. Κ. Αποστολόπουλε, είπαμε και πριν ότι φρίκη είναι η μόνη λέξη που μπορεί να χαρακτηρίσει αυτό που αποκαλύφθηκε σήμερα, το οποίο ανακοινώσατε εσείς. Θα ήθελα να ξεκινήσω με ένα ερώτημα το οποίο βγαίνει από το ρεπορτάζ που είχαμε από τον τόπο του εγκλήματος, από το παλιό εργοστάσιο Καμπά. Μάλιστα. Λένε εκεί, είπανε στο ρεπόρτερ μας τον Αλέκο τον Μάρκελο, αυτόπτες μάρτυρες, ότι η αστυνομία έχει ειδοποιηθεί από την άνοιξη του 1993, ότι βρέθηκαν κάποια περίεργα πράγματα σε αυτό το εργοστάσιο Καμπά. Τα είχατε λάβει υπόψη σας και τότε τι κάνατε? Η αστυνομία δεν έχει ειδοποιηθεί, αν εννοεί την ασφάλεια. Μπορεί να έχει ειδοποιηθεί το τοπικό τμήμα, αλλά οι πληροφορίες αυτές δεν έφτασαν ποτέ σε εμάς εδώ. Εκείνο το οποίο θέλω να πω, αν μου επιτρέψετε, είναι το εξής, ότι όταν ξεκίνησε η υπόθεση της εξαφανίσεως της μικρής της Σιροπούλου, η οποία είναι το πρώτο θύμα των σαταγιστών, η ασφάλεια ξεκίνησε κάποια έρευνα. Ύστερα με παραγγελία εισαγγελέως διατάχθηκε κάποια προκαταρκτική. Και αυτή τελείωσε στις 22/9/1993. Ήμασταν πολύ κοντά δηλαδή στις έρευνες που κάναμε. Όλα αυτά τα παιδιά τα οποία είχαν μοιηθεί από αυτό το πράγμα, σαταγιστάς, όλοι είχαν εξεταστεί από μας. Όλοι όμως είχαν επηρεαστεί τόσο πολύ, και αυτό μου προξενεί για μένα εντύπωση, πως επηρεάστηκαν τόσο πολύ, και κανένα από αυτά τα παιδιά δεν κατέθεται τίποτα για κανέναν. Ναι, κύριε Αποστολόπουλε. Υπήρχε βέβαια και ο φόβος που τους ενέπνεαν οι δύο ανωτέρω, και ιδίως ο Μάκης, ο Κατσούλας, ο οποίος τους έλεγε ότι αν πάθετε κάτι, αν πείτε κάτι, θα πάθει κάποιο μέλος της οικογένειας σας. Και ο επηρεασμός ήταν τέτοιος που... Αυτό το καταλαβαίνουμε πάρα πολύ καλά, τη δυσκολία που θα είχατε με τους συγκεκριμένους μάρτυρες. Μάλιστα. Θα ήθελα να διευκρινίσουμε όμως πότε αρχίσατε να ασχολείστε με αυτή την υπόθεση, γιατί για μας που δεν ξέρουμε ακριβώς ασφάλεια Αττικής, τα τοπικά αστυνομικά τμήματα κλπ. Πώς λειτουργούν, είναι λίγο περίεργο να γίνονται οι καταγγελίες στα τοπικά αστυνομικά τμήματα και να βλέπουμε ότι δεν φτάνουν στο σημείο εκείνο που αρχίζουν οι έρευνες. Εσείς πότε αρχίσατε, με ποια, ποια ήταν η αφετηρία σας? Ναι, μην το παίρνετε δεδομένο ότι έγιναν καταγγελίες. Δεν το ξέρουμε. Επειδή κάποιος πολίτης είπε ότι έγινε καταγγελία, αυτό δεν είναι δεδομένο. Δεν μπορώ να το αποδείξουμε ακόμα, εφόσον δεν έχουμε και την αντίπερα όχθη. Σε μένα δεν έχω φτάσει ποτέ καταγγελία, σας το είπα. Απ' την άλλη μεριά, αμέσως μετά την εξαφάνιση της μικρής της Σιροπούλου, όπως σας ανέφερα, η αστυνομία άρχισε τις έρευνες. Και οι έρευνες ποιες ήταν? Ήταν προς πάσα κατεύθυνση και έκανε και κάποια δικογραφία, η οποία βρίσκεται ακόμα στον 8ο ανακριτή. Εξετάζεται λοιπόν για άλλο θέμα, για την εξαφάνιση ή για κάποια αρπανία ενηλίκου. Εμείς ξεκινήσαμε, δεν σταματήσαμε ποτέ τις έρευνες και όπως βλέπετε φτάσαμε σε αυτό το αποτέλεσμα. Καταλαβαίνω αυτό που λέτε, ότι ξεκινήσατε στο συγκεκριμένο θέμα από την εξαφάνιση μιας ανήλικης κοπέλας, από άλλο θέμα όπως είπατε, αλλά επιμένω γιατί έχουμε πολύ συχνά πλέον πολλές καταγγελίες και βλέπουμε και από τις δημοσιογραφικές έρευνες πάρα πολλά στοιχεία να έρχονται στο φως, τα οποία πια μας αφήνουν όλους έκπληκτους. Βλέπουμε ότι παντού σχεδόν στην Αθήνα υπάρχουν, παντού, να μην είμαι υπερβολική, υπάρχουν πάντως σε πολλές περιπτώσεις τέτοιες οργανωμένες τελετές, και έχουμε και την άλλη άκρη του νομίσματος, κύριε Αποστολόπουλε. Έχουμε και τους περίφημους Αγίους, τους Αγίους Μαϊμούδες, οι οποίοι λειτουργούν, υποτίθεται, να εξορκίσουν, αλλά κάνουν περίπου τα ίδια πράγματα. Γι' αυτό σας το λέω, μήπως η αστυνομία θα έπρεπε να επιλαμβάνεται πιο άμεσα των θεμάτων αυτών πλέον, χωρίς να περιμένει να έρθει το θύμα, δηλαδή να έχουμε μία εξαφάνιση, μία δολοφονία, ώστε να ξεκινήσουμε από εκεί? Όπως είπατε, μπορεί να είστε λίγο υπερβολικοί. Έχουμε μεμονωμένα περιστατικά. Χρειάζεται όμως για να βρούμε άκρη. Δεν έχουμε άλλες περιπτώσεις, εκτός της περιπτώσεως των Μεγάρων που εσύλησαν ορισμένους τάφους εκεί, αλλά και εκείνοι συνελήφθησαν. Επομένως, ύστερα από καταγγελίες, όταν γίνονται κάτι και γίνονται ήδη και γίνονται αδικήματα του ποινικού δικαίου, αμέσως συλλαμβάνονται. Οι καταγγελίες για κάποιο πράγμα το οποίο γίνεται εξετάζονται στην αστυνομία. Και αν υπάρχει θέμα παραβιάσεως του νόμου, τότε οπωσδήποτε ελέγχονται. Ναι. Έτσι, δεν μπορούμε να το δεχτούμε λοιπόν ότι όλη η Αθήνα ή αν θέλετε όλη η Ελλάδα σήμερα... Όχι, κύριε Αποστολόπουλε, δεν είναι όλη η Αθήνα, αλλά έχουμε πλέον πάρα πολλά περιστατικά. Δεν χρειάζεται να τα αναφέρουμε τώρα, τα γνωρίζετε και εσείς καλύτερα από μένα αυτά που έχουν αποκαλυφθεί, αλλά γνωρίζετε επίσης και αυτά που σας είπα της δημοσιογραφικής έρευνας, και επίσης γνωρίζετε ότι άμα ανοίξουμε εφημερίδες, βλέπουμε συνεχώς αγγελίες διαφόρων περίεργων τύπων. Μιλάμε για παραψυχολόγους, μιλάμε για μέντιου, μιλάμε για αγγελίες που μιλάνε ευθέως για μαύρη μαγεία. Επιλαμβάνεται κανείς αυτόν τον υποθέσεων? Όχι, δεν επιλαμβάνεται η αστυνομία για αυτά τα πράγματα, είναι θέμα αστυνομίας. Η αστυνομία, κοιτάξτε, όταν μιλάμε για παραψυχολογία, για μάγους και για μάγισσες και τέτοια πράγματα, υπάρχει το αδίκημα της απάτης. Εκεί μόνο, αν υπάρχουν καταγγελίες, τότε επιλαμβάνομαι αυτά.
Δεν έχουμε άλλα δικήματα. Δηλαδή, οποιοδήποτε θέλει να κάνει τον μάγο ή τον έναν ή τον άλλον κατά άλλο τρόπο ή θέλει να παρουσιάζεται ότι αυτός είναι σοφός κλπ. Εάν δεν υπάρχει καταγγελία από θύμα ότι υπέστη το συγκεκριμένο, τη συγκεκριμένη, αν θέλετε, πράξη σε βάρος του, τότε δεν επιλαμβάνεται αστυνομία. Ναι, εδώ δεν πέρα όμως... η απάτη, αυτοί είναι απατεώνες. Φτάνουμε στο ίδιο σημείο όμως. Περιμένουμε μια καταγγελία που, όπως είπατε εσείς, τα εμπλεκόμενα άτομα με πολλή δυσκολία φτάνουν να ομολογήσουν κάτι. Τι να κάνουμε, αυτή είναι η κοινωνία μας. Άμα εμείς δεν μπορούμε να τις εκβιάσουμε να μας δίνουν καταθέσεις, κάνουμε τη δουλειά μας σωστά, με αντικειμενικότητα και σοφροσύνη. Όχι, όταν... αλλά φαντάζομαι ότι αν ένα τμήμα της ασφάλειας λάμβανε υπόψη του τις αγγελίες που γράφουν μαύρη μαγεία, νομίζω ότι θα μπορούσε να βγάλει κάποια άκρη, έτσι δεν είναι. Να βγάλει από τη στιγμή που πουλούνται ελεύθερα όλα αυτά τα βιβλία. Πουλούνται ελεύθερα, οι ιδέες διακινούνται ελεύθερα. Ο κάθε νεαρός, και όπως βλέπουμε εδώ πέρα, είναι νεαρά άτομα. Τα πήραν, τα διαβάσανε και μόνοι τους αποφασίσαν. Μάλιστα. Και αποτέλεσαν ορισμένες πράξεις. Εμείς επιλαμβανόμεθα μόνο επί καταγγελιών και εφόσον υπάρχουν ποινικά δικήματα. Μάλιστα. Κύριε Αποστολόπουλε, σε αυτό το σημείο θα ήθελα να συνδεθούμε με το στούντιο του Sky στο Σύνταγμα, να μιλήσουμε και με τον υπεύθυνο του γραφείου τύπου της Ιεράς Συνόδου, με τον κύριο Γιάννη Χατζηφώτη. Κύριε Χατζηφώτη, καλησπέρα σας. Καλησπέρα σας. Κύριε Χατζηφώτη, φτάσαμε τώρα στη συζήτηση που είχαμε τον κύριο Αποστολόπουλο σε ένα σημείο το οποίο νομίζω ότι πρέπει να έχουμε τη δικιά σας παρέμβαση. Μιλήσαμε για όλα αυτά τα έντυπα, μιλήσαμε για τα βιβλία τα οποία βρίσκουν και παίρνουν κυρίως νεαρά άτομα, μιλήσαμε για τις αγγελίες που βλέπουμε για όλα αυτά τα γεγονότα, για μαύρες μαγείες, για περίεργες παραψυχολογίες κλπ. Πώς νομίζετε εσείς ότι έχετε πρέπει να αντιμετωπιστεί? Έχετε απόλυτο δίκιο, κύριε Στάι, και θα συμφωνήσω μαζί σας, διότι ωραία. Περιμένουμε τις καταγγελίες, αλλά εδώ έχουμε καταγγελίες που έχουν γίνει. Έφρης πριν από 2 εβδομάδες, προσωπικά κατήγγυλα όλους αυτούς τους ψευτοαγίους στους οποίους αναφερθήκατε. Και έχουμε ολόκληρη βιομηχανία σε όλη την περιοχή της Αττικής. Και δώσαμε δείγματα αυτών όλων. Ποιοι είναι και τι κάνουν. Δεν έχω δει μέχρι στιγμής να γίνεται τίποτε, να προχωρήσω και περαιτέρω. Ναι, και ναι. Να πάω στα όσα είπατε για τα medium αυτά, της μαύρης μαγείας και όλους αυτούς τους απατεώνες και τους τσαρλατάνους. Τους καταγγέλλομαι συνεχώς και τους καταγγέλλομαι με στοιχεία και επωνύμως. Λοιπόν, καταλαβαίνω ότι η ασφάλεια έχει πάρα πολύ δουλειά. Σήμερα έκανε μια επιτυχία για την οποία πρέπει να τη συγχαρούμε και να ευχηθούμε να ολοκληρώσει την έρευνα και να αποκαλύψει όλο το δίκτυο της πείρας. Αλλά νομίζω ότι και οι καταγγελίες, οι οποίες δεν γίνονται με μήνυση, αλλά γίνονται είτε από τον τύπο, είτε γίνονται από την εκκλησία, είτε γίνονται από τα μέσα ηλεκτρονικής ενημέρωσης. Πρέπει να λαμβάνονται και αυτές υπόψη. Μάλιστα. Κύριε Χατζηφώτη, να δώσουμε λοιπόν το λόγο αμέσως στον κύριο Αποστολόπουλο. Κύριε Αποστολόπουλε, ακούσατε ότι και από το στόμα του κυρίου Χατζηφώτη ότι υπάρχουν δυνατότητες να επιληφθεί η αστυνομία νωρίτερα. Πριν φτάσουμε δηλαδή στο αποτέλεσμα των εγκλημάτων αυτών, και ακούσατε τον κύριο Χατζηφώτη να λέει ότι υπάρχουν συνεχείς καταγγελίες από την πλευρά της Εκκλησίας. Εγώ δέχομαι ότι μπορεί να γίνονται καταγγελίες, αλλά γίνονται αορίστως. Ο κύριος Χατζηφώτης μπορεί να μας πει αν έχει στείλει στην ασφάλεια ή στην εισαγγελία καμιά επώνυμη καταγγελία έγγραφη για να ενεργηθεί κάποια έρευνα ή προκαταρκτική ή αν θέλετε κάτι άλλο. Κύριε Χατζηφώτη, ακούτε το ερώτημα. Διότι τώρα λέμε καταγγελίες. Και εμείς το λέμε ότι υπάρχουν και μάγισσες και μάγοι. Αυτό το είπα δεδομένο. Και ότι πληροφορίες μπορεί να έρχονται. Αλλά είπαμε ότι για να γίνει η έρευνα πρέπει να διαπράττονται ποινικά αδικήματα. Και όταν διαπράττουν ποινικά αδικήματα πρέπει ο εισαγγελέας να διατάξει κάποια έρευνα. Έχουν γίνει τέτοιες καταγγελίες έγγραφες προς την ασφάλεια ή ότι βγαίνει κάποιος τηλεόραση και είπε ή στον τύπο και λέει ότι γίνονται αυτά τα πράγματα και γίνονται το ένα το άλλο. Αυτό δεν λέει τίποτα. Κύριε Αποστολόπουλε, εσείς. Ναι, κύριε Χατζηφώτη, θα σας δώσω το λόγο. Απαντήστε στο αν έχετε κάνει συγκεκριμένες καταγγελίες, όπως σας ρώτησε ο κ. Αποστολόπουλος. Και με τηλεοπτικές εικόνες πασιφανείς. Βεβαίως έχει δίκιο ο κ. Διευθυντής ότι υπάρχει στη μέση εισαγγελία. Και εγώ απευθύνθηκα στον εισαγγελέα, διότι ο εισαγγελέας θα τα παραπέμψει αυτά στην ασφάλεια. Δεν θα επιληφθεί η ασφάλεια μόνη της. Εσείς έχετε κάνει συγκεκριμένες καταγγελίες. Πριν από 2 εβδομάδες παρουσιάστηκαν όλοι αυτοί οι ψευτοάγιοι και παρουσιάστηκαν με λεπτομέρειες. Και είναι, είπατε, η άλλη πλευρά πάρα πολύ σωστά των εξορκιστών, οι οποίοι είναι ψεύτες και οι οποίοι εξαπατούν τον κόσμο. Δείξαμε και τα σπίτια τους. Δείξαμε τα πρόσωπά τους. Τι άλλο να κάνουμε δηλαδή. Μάλιστα. Λέτε δηλαδή ότι αυτή τη στιγμή βρισκόμαστε μπροστά σε ένα νομικό τείχος. Γιατί πιστεύω, το ίδιο λέει και ο κύριος Αποστολόπουλος, ότι εμείς περιμένουμε να έχει διαπραχθεί ποινικό αδίκημα και να έχουμε και εισαγγελική παραγγελία. Πιστεύω ότι ο κύριος εισαγγελέας θα έπρεπε μετά από αυτές τις καταγγελίες να παραπέμψει για έρευνα και σε ανακριτές και στην ασφάλεια την όλη υπόθεση.
Μάλιστα. Κύριε Αποστολόπουλε, αν δεν κάνω λάθος, και εσείς το ίδιο πράγμα μας είπατε, ότι δεν μπορείτε να λειτουργήσετε πιο γρήγορα, γιατί πρέπει πρώτα να έχει πιστοποιηθεί η διάπραξη ενός ποινικού αδικήματος και να έχετε και μία παραγγελία εισαγγελέα, έτσι δεν είναι? Έτσι, βεβαίως. Μήπως θα έπρεπε λοιπόν στο σημείο αυτό, επειδή έχουμε φτάσει να έχουμε δυστυχώς αποτελέσματα δυσάρεστα, να υπάρξει κάποια παρέμβαση στην πλευρά πλέον την εισαγγελική? Σας εξηγήσα και πάλι ότι αν δεν υπάρξει καταγγελία από θύμα που έχει υποστεί κάποια πράξη παράνομη σε βάρος του, δεν μπορεί να επιληθεί ούτε εισαγγελία ούτε η αστυνομία. Η αστυνομία μπορεί να ερευνήσει βέβαια κάποια υπόθεση, παρεπιπτόντως έτσι, χωρίς να υπάρχουν αδικήματα, αλλά είπαμε για τις συγκεκριμένες περιπτώσεις. Όταν υπάρχουν θύματα πρέπει να καταγγέλνουν. Αν δεν γίνεται καταγγελία, δεν θα επιληφθεί η αστυνομία. Και ο εισαγγελέας πάλι τα ίδια. Μπορεί να διάξει μια προκαταρκτική η οποία δεν θα βγάλει τίποτα. Γιατί είπαμε ότι υπάρχει ο νόμος της οποίας αυτούς, υπάρχει ο υπηρεασμός, υπάρχει ο φόβος, υπάρχουν τα αντίπεινα και πολλές άλλες πράξεις οι οποίες μπορεί να το υποψήφιο θύμα να δέχεται από τους. Οποιουσδήποτε εξορκιστά, ναι, όπως είπε. Κυρία Αποστολόπουλε, εσείς που έχετε ερευνήσει αρκετές από αυτές τις υποθέσεις, θα ήθελα να μας πείτε πώς ξεκινάνε. Δηλαδή, ποιο είναι το δέλεαρ για τα νέα αυτά παιδιά? Τι λένε στα νέα παιδιά και πηγαίνουν και συμμετέχουν σε αυτές τις περίφημες τελετές μαύρης μαγείας και φτάνουμε στο τέλος στα εγκλήματα? Ποιο είναι το δέλεαρ και τι αποκομίζουν αυτοί οι οποίοι τις κάνουν τις τελετές, οι σατανιστές? Καταρχήν, η ερώτησή σας νομίζω πρέπει να απευθυνθεί σε κάποιον ψυχολόγο, ψυχίατρο. Ναι, έτσι. Αλλά εσείς γνωρίζετε όμως τα στοιχεία. Θέλω να πω καθαρά τώρα, κύριε Αποστολόπουλε, υπάρχει χρήμα στη μέση, τι υπάρχει? Από απόψεως αντικειμενικής κριτικής, αν θέλετε, και λαμβάνω υπόψη και τα σημερινά, είναι βεβαίως το χρήμα καταρχήν. Mm-hmm. Είναι το υλικό μέσο. Αλλά είναι και το άλλο, το ειδονιστικό, αν θέλετε. Διότι και σε όλες τις περιπτώσεις που έχουμε μέχρι τώρα έχει διαπιστωθεί ότι έχουμε ανομαλίες, ασέλγειες ή άλλες σεξουαλικές πράξεις. Δηλαδή, από τη μία μεριά παίρνουμε χρήματα, από την άλλη μεριά όμως έχουμε και κάποιες πράξεις οι οποίες είναι στη γενετή σορμή. Ανάγουν στη γενετή σορμή. Στη συγκεκριμένη περίπτωση και τώρα παίρνουν χρυσαφικά, παίρνουν χρήματα και, εν πάση περιπτώσει, εκτός των άλλων, ικανοποιούσαν και τη γενετή σορμή. Μάλιστα. Μια σελγής πράξη. Υπάρχει δηλαδή σεξ και χρήμα στη μέση, οπωσδήποτε. Θα ήθελα να κάνω ένα ακόμη ερώτημα στον κύριο Χατζηφώτη. Να πάμε στο στούντιο του Συντάγματος. Κύριε Χατζηφώτη, ένα ερώτημα που έρχεται από την άλλη πλευρά τώρα είναι ότι αν τα νέα παιδιά κυρίως που εμπλέκονται σε αυτές τις υποθέσεις έχουν την ανάγκη να ξεφύγουν και πάνε προς αυτές τις υποθέσεις μαύρης μαγείας, σατανισμών κλπ. Ποιος είναι ο ρόλος και της Εκκλησίας? Η Εκκλησία δεν τους εμπνέει δηλαδή τους νέους, κύριε Χατζηφώτη? Θα σας απαντήσω ευχαρίστως, αφού σας πω προηγουμένως ότι σε αυτά που είπε ο κ. Αποστολόπουλος, ότι υπάρχουν συγκεκριμένα στοιχεία και συγκεκριμένες εικόνες, συγκεκριμένα ονόματα. Πολύ ευχαρίστως να συνεργαστούμε εν προκειμένου και με τις εισαγγελικές αρχές και με την αστυνομία. Τώρα, όσον αφορά για αυτό που με ερωτήσατε, πρέπει να σας πω ότι όλα αυτά είναι εισαγόμενα. Οφειλόμενα εμπολής σε ξένα πρότυπα. Είδατε ότι στη Λατινική Αμερική, όταν δολοφονήθηκε η πρωταγωνίστρια του κινηματογράφου, της ρουφούσαν το αίμα με το καλαμάκι. Είδατε μία σειρά άλλων περιστατικών που ξεκίνησαν από το Δέλτα με τις αθώες εκείνες θυσίες περιστεριών. Μάλιστα. Και καταλήξαμε τώρα να έχουμε ασέλγεια στην Κοζάνη και να έχουμε το φρικιαστικότερο, τη φρικιαστικότερη περίπτωση με αυτά που αποκάλυψε σήμερα η αστυνομία. Η Εκκλησία καταβάλει μεγάλες προσπάθειες ενημέρωσης και να κρατεί τα παιδιά κοντά της. Αλλά όταν τα παιδιά αυτά απομακρύνονται, τότε καραδοκούν όλοι αυτοί οι κίνδυνοι στα σκοτάδια. Μάλιστα. Όπου τους οδηγούν. Χρειάζεται οπότε, κύριε Χατζηφώτη, μια μεγάλη συνεργασία Εκκλησίας, πολιτείας. Συμφωνώ απόλυτα. Οπωσδήποτε και των αστυνομικών αρχών. Και ακόμη και των διδασκάλων, μπορώ να σας πω. Μάλιστα. Να σας ευχαριστήσω πολύ και τους δύο. Ευχαριστώ τον κύριο Αποστολόπουλο, ευχαριστώ και τον κύριο Χατζηφώτη. Εμείς σε αυτό το σημείο θα συντονίσουμε τα ρολόγια μας και θα επανέλθουμε αμέσως μετά.